Αθώους έκρινε το πενταμελές εφετείο την Ιριάννα και τον Περικλή για το κακούργημα της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, ανέτρεψε την πρωτόδικη ποινή των 13 χρόνων και αγνόησε την πρόταση της εισαγγελέως που είχε προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων. Η Ιριάννα και ο Περικλής παίρνουν για τελευταία φορά το δρόμο προς τις φυλακές Κορυδαλλού. Έξω από το εφετείο, οι υποστηρικτές τους επιφημούν, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ τους. Στο άκουσμα της ομόφωνης αθωωτικής απόφασης, οι συγγενείς και φίλοι της 30χρονης Ιριάννας και του 34χρονου Περικλή ξέσπασαν σε κλάματα χαράς και πανηγυρισμούς. Ήταν τεράστια η συγκίνηση, οπότε δεν είπαμε τίποτα. Ήταν τεράστια η συγκίνηση, κοιταχτήκαμε και χαρήκαμε την επιτυχία μας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, βασικός μάρτυρας της υπόθεσης και μάλιστα αυτός που βρήκε το βαρύ οπλισμό μέσα σε μεταλλικό κυβότιο στην Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου το 2011, ελέγχεται για την αξιοπιστία του. Το γενετικό υλικό των κατηγορουμένων που βρέθηκε στα όπλα χαρακτηρίστηκε από τον πρόεδρο της έδρας ως εντόνως αμφισβητούμενο, χαμηλής ποσότητας και ποιότητας. Ενώ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι φιλικές σχέσεις με τον οποιονδήποτε δεν ποινικοποιούνται. Δεν νιώθουμε ότι είναι μια επιτυχία λοιπόν η σημερινή απόφαση. Νιώθουμε ότι καταδεικνύει την αποτυχία του συστήματος για ένα χρόνο να λειτουργήσει με όρους κράτους δικαίου. Για αποκατάσταση της αδικίας έκανε λόγο σε tweet ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία απέναντι σε δύο νέους ανθρώπους. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου ανέπνευσαν. Για απόφαση λογικής και ανθρωπιάς έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής. Πρόκειται για μια απόφαση λογικής, ανθρωπιάς και στοιχειώδους ανταπόκρισης στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Η απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας, που έκρινε ομόφωνα αθώους την Ιριάννα και τον Περικλή, αναδεικνύει πλέον περίτρανα τη σαθρότητα των κατηγοριών εναντίον τους. Απολύτως αντίθετη εισήγηση είχε κάνει νωρίτερα η εισαγγελέας, η οποία είχε ζητήσει την καταδίκη των δύο νέων. Η 30χρονη υποψήφια διδάκτορ και ο 34χρονος πτυχιούχος της Γεωπονικής παρέμειναν για ένα χρόνο στις φυλακές, καθώς πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθριξη.